Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι άδικο και βαθιά ταξικό και πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή. Υπάρχει ομοβροντή απέτησης να αποσυρθεί και δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία. Καταθέτω στα πρακτικά την κοινή επιστολή του Συνόλου των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων του Νομού Ηρακλείου, που εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στο φορολογικό νομοσχέδιο και ζητούν την απόσυρσή του. Παρακαλώ. Καταρρύπτονται μέρα τη μέρα όλα τα ψέματα και οι αθλειώτες περί φορολογικής δικαιοσύνης, η συκοφαντία περί παταχτσίδων, το γνωστό κόλπο του κοινωνικού αυτοματισμού, τα fake news, οι δίθεν βελτιώσεις και η παραπληροφόρηση. Από τους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι 473.000, δηλαδή πάνω από 6 στους 10, θα πληρώσουν επιπλέον φόρο. Προβλέπει οριζόντια επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού κέρδους των 10.920 ευρώ, το οποίο μάλιστα προσαυξάνεται κατά 10% ανατριετία, φτάνοντας στα 2.300 ευρώ φόρο για 12 χρόνια εργασίας και πάνω, σύν τον ψηφιακό κλειό που θα προσθέσει περισσότερα χαράτσια σε κάθε μικρή επιχείρηση. Δηλαδή κανονικός κεφαλικός φόρος με τη μορφή του τεκμαρτού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει συντριπτικό χτύπημα στο εισόδημα αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών με μικρά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και μισθωτών με μπλοκάκι που αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες. Και φυσικά το μάρμαρο θα πληρώσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αφού οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι ευαίοι, οι επιστήμονες θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν ένα μέρος των φορολογικών τους βαρών στις τιμές εμπορευμάτων και υπηρεσιών προκειμένου να επιβιώσουν. Φορολογική δικαιοσύνη για εσάς, για την κυβέρνηση, είναι η ασυλία στο κεφάλαιο. Τι είναι άλλωστε η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων στο 0,2% από 0,5% και του φόρου πώλησης μετοχών στο 1% από 2% που είναι τώρα στο νομοσχέδιο. Αφήστε λοιπόν τα σάπια που λέει και ο λαός μας. Σας προκαλούμε να πείτε για ποια φορολογική δικαιοσύνη μιλάτε, όταν βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρους, αλλά αντίθετα τους μπουκώνετε διαρκώς με ζεστό χρήμα που βγαίνει από τη φορολογία του λαού. Πώς να δικαιολογηθείτε όταν στο νέο κρατικό προϋπολογισμό του 2024 συνεχίζετε την ίσπραξη του 95% των εσόδων από τα λαϊκά στρώματα και μόλις το 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή όλους όσους έκαναν πάρτι την πρώτη χρονιά την οποία φεύγει, με πλήθος φοροαπαλλαγών, κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όταν αυξάνεται τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το 2023 κατά 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με 2,2 δις ευρώ παραπάνω έσοδα από τον ΦΠΑ και 1,7 δις ευρώ επιπλέον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ποιοι είναι λοιπόν οι φοροφυγάδες, οι χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και επιστήμονες που πασχίζουν καθημερινά για το εισόδημά τους και τους έχετε στην κυριολεξία λαιλατήσει με άμεσους και έμεσους φόρους, όχι μόνο φυσικά εσείς, αλλά διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, από το 2013, επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, καταργώντας το αφορολόγητο, που επιβαρύνονται με το χαράτσι του τέλους επιτιδεύματος, αλλά και με τεκμήρια διαβίωσης με τους πιο άδικους φόρους, τον έμφυα και άλλους που ρουφάνε συνολικά το λαϊκό εισόδημα. Μήπως είναι μπαταξίδες οι μισθωτοί επιστήμονες που επί 2 δεκαετίες δουλεύουν με μπλοκάκι, δηλαδή δουλειά χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με ατέλειωτα ωράρια, χωρίς υπερορίες, χωρίς άδειες και ανάπαυση, για την εγκυμοσύνη, για τη λοχεία, πληρώνοντας οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές? Ή μήπως όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ο νόμος Κατρούγκαλου εκτόξευσε τις εισφορές και μείωσε τις συντάξεις με τον ΣΥΡΙΖΑ παλιάς και νέας αριστεράς,
να νομιμοποιεί το μπλοκάκι στο όνομα ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Αποσύρετε το λοιπόν εδώ και τώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αν δεν το αποσύρετε, ήδη έχει υποθεί και από τον Γενικό Γραμματέα και από τους εισηγητές μας, από όλους τους βουλευτές, θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο ως απαράδεκτο και κατάπτυστο. Καταθέσαμε ως ΚΚΕ εκ νέου την πρόταση νόμου στις 28 του προηγούμενου μήνα που προβλέπει δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων μικρών ελεύθερων επαγγελματιών εμπόρων αλλά και των μικρών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων με αύξηση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, διαγραφή κάθε είδους στόκων, συμβατική, υπερημερίας, για οφειλές στις τράπεζες, μείωση των οφειλών στο δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την αυτοδίκαιη παύση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, του δημόσιου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων, απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων με βάση εισοδηματικά κριτήρια και με γνώμονα την προστασία τους και παύση κάθε εισπράξης της επιστρεπτέας προκαταβολής και πολλά άλλα. Ορίστε λοιπόν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Για όλους σας, την πρόταση νόμου δεν την απευθύνουμε μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προς τα υπόλοιπα κόμματα που τώρα βγαίνουν στα κεραμίδια υπερασπιζόμενοι υποκριτικά τους αυτοαπασχολούμενους, όταν επί διακυβέρνησής τους τους πίνανε στην κυριολεξία το αίμα με τους άμεσους και έμεσους φόρους. Και διαχρονικά, γι' αυτό μάλλον διαχρονικά, όλοι σας απορρίπτετε την πρόταση νόμου που καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς από τη στιγμή που όλοι σας, μα όλοι σας, συμφωνείτε στον προσανατολισμό και τις προτεραιότητες του νέου υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου σκόπιμα αποκρύπτεται ότι η φορολογική συμμόρφωση των αυτοαπασχολούμενων είναι προαπαιτούμενο μέτρο για την εκταμείευση δόσεων. Υπηρετήσατε και συνεχίζετε να υπηρετείτε την κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες είναι διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας και πρέπει να ξεμπερδεύετε με αυτούς. Υπηρετείτε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, των 143 εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, όπου ο κύκλος εργασιών τους το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν 45 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερο από τα έσοδα που προβλέπει ο προϋπολογισμός από τους έμεσους και ειδικούς φόρους τη χρονιά η οποία έρχεται. Αυτή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετείται, την συνωμοταξία των λόμπι, των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, της φορολιστίας, της ακρίβειας, των μεσαιανικών ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των συντάξεων μεταθάνατων, των υπεριαλιστικών πολέμων. Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των μικρών επαγγελματιών και επιστημόνων. Η δυσαρέσκεια είναι δεδομένη, πρέπει όμως να μετατραπεί σε οργή και συνειδητή οργανωμένη δράση. Γι' αυτό και κλείνοντας με αυτό, κυρία Πρόεδρε, απευθυνόμαστε σε αυτοαπασχολούμενους μισθωτούς, βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, ψαράδες, συνταξιούχους, στις εργαζόμενες μανάδες, τους νέους που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και φοροτσακίζουν τις οικογένειές τους, και τους καλούμε να συγκροτήσουν τη δική τους συμμαχία, να δυναμώσει η σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική σε όλες τις εκδοχές της, κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να συστρατευτούν πολιτικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μία πορεία ανατροπής αυτής της πολιτικής, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να οικοδομήσουμε επιτέλους τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία που το κριτήριο ζωής είναι οι ανάγκες, θα είναι οι ανάγκες των ανθρώπων και όχι τα κέρδη των λίγων. Ευχαριστώ πολύ.